Μακάκη, έναν φίλο της Κύπρου, ο οποίος έχει έντονες απόψεις για το χειρισμό που έτυχε η Κύπρος από τους Ευρωπαίους εταίρους. Συνδεόμαστε λοιπόν μαζί του μέσω Skype. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όλοι πλέον θεωρούν ότι αυτή η στάση των Ευρωπαίων προς την Κύπρο δεν ήταν και η πιο δίκαια, έτσι. Δεν ήταν μόνο μην δίκαια, ήταν και προμελετημένη. Μην ξεχνάμε ότι οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες βγήκανε 3 Νοεμβρίου με μια έκθεση για την Κύπρο, η οποία λέει ότι η Κύπρος και η οικονομία της Κύπρος είναι κίνδυνος για την Ευρωζώνη λόγω του ξεπλήματος μαύρου χρήματος από τη Ρωσία. Αυτή η έκθεση βγήκε 3 Νοεμβρίου και ήταν η αφορμή για μια εικόνα η οποία δημιουργήθηκε από γερμανούς πολιτικούς ότι πρέπει να θέσουμε ένα παράδειγμα στην Κύπρο, και έτσι φέραμε σε μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο την Κύπρο, αυτό το νομίζω αναγνωρίζουν όλοι, αλλά ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ακούω τον κύριο Σόιμπλε και τις δηλώσεις του. Ξέρω όμως ότι ο ίδιος παρήγγειλε βέβαια αυτή την έκθεση της μυστικής υπηρεσίας της Γερμανίας για να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα στη Γερμανία, για να είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό που έγινε. Είναι άδικο, και όλο και πιο πολλοί βγαίνουν πολιτικοί από Γερμανία, μερικοί, αλλά ειδικά από την Ευρωζώνη, που το αναγνωρίζουν και το θεωρούν άδικο. Άρα, κύριε Χατζημαρκάκη, μας λέτε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας παρακολουθούσαν τη ροή κεφαλαίων, κυρίως ρωσικών, προς την Κύπρο και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου σε εισαγωγικά στη γερμανική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, αυτό έγινε, ανακοινώθηκε 3 Νοεμβρίου το 2012 στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Και από εκεί και πέρα και η αντιπολίτευση πίστευε ότι δεν μπορεί να γίνει η διάσωση της Κύπρου για να σωθούν και έτσι όπως το θέσανε, οι Ρώσοι που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η ιστορία που ήταν προμελετημένη, προσχεδιασμένη, και τώρα την πληρώνουμε όλοι. Βέβαια αυτό έγινε επειδή η κυρία Μέρκελ, γερμανική κυβέρνηση, χρειάζεται και ένα θέμα για να κερδίσει τις εκλογές. Η κυρία Μέρκελ ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μανατζάρει κανείς τα δύσκολα δημοσιονομικά προβλήματα κάποιων κρατών μελών, και έτσι ήθελε να θέσει ένα σκληρό παράδειγμα. Η Κύπρος έγινε το πειραματόζω, δυστυχώς, και έτσι βρισκόμαστε σε αυτή την καταστροφική περίπτωση όπου βρισκόμαστε. Υπάρχει διαφυγή για την Κύπρο, λέτε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναδείξουμε το τι έγινε και ποιο άδικο έγινε στην Κύπρο. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ του όχι της Βουλής, και βέβαια πρέπει να περάσουμε μεγάλα συγχαρητήρια όχι μόνο στη Βουλή αλλά στο λαό της Κύπρου για την ψυχραιμία την οποία έδειξε προχθές όταν άνοιξαν πάλι τράπεζες. Είναι ένα μεγάλο παράδειγμα, και πιστεύω ότι αυτό το καλό παράδειγμα, αυτή η ψυχραιμία, είναι και μια αφορμή για μια καλύτερη μεταχείριση της Κύπρου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περίμεναν αυτή την μέρα σαν τα κοράκια, περίμεναν να δουν εικόνες τις οποίες τελικά προσπέρασε ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος υπερκαλύπτει αυτό το νησί εδώ και χιλιάδες χρόνια, κύριε Χατζημαρκάκη. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα με το Task Force, αυτό την ομάδα στήριξης η οποία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε έντονες απόψεις επ' αυτού. Την θεωρείτε βασικά ως ένα δούριο ύπο? Ακριβώς, τη θεωρώ ως δούριο ύπο. Κοιτάξτε, η Ελλάδα που τώρα και σχεδόν 3 χρόνια ζει την δημοσιονομική κρίση και έχει μια task force εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πει, ως όποιος βλέπει τα πολιτικά θέματα στην Ελλάδα, ότι δεν έχει καμία μεγάλη επιτυχία αυτή η task force. Εγώ τη θεωρώ πραγματικά ως δούριο ύπο για καλύτερο έλεγχο της ελληνικής οικονομίας. Και γι' αυτό, όταν άκουσα τον κύριο Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Επιτροπής, να ανακοινώνει ότι θέλει να στείλει στην Κύπρο μια ευρωπαϊκή task force, αμέσως ανησυχούσα, γιατί νόμιζα και πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Η Κύπρος θα έπρεπε, και νομίζω έχω ακούσει ότι το κάνει κιόλας η κυβέρνηση, να φτιάξει, να δημιουργήσει μια δικιά της task force, μια ομάδα δράσης για την κρίση της Κύπρου. Και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζονται Ολλανδοί, Γερμανοί, Φιλανδοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο για να κάνουν τι? Δεν το καταλαβαίνω. Άρα μεγάλη προσοχή θα ήθελα να συνιστώ στο κυπριακό λαό ως επ' αυτού.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Είμαι βέβαιος ότι στην πορεία θα τα ξαναπούμε, κύριε Χατζημαρκάκη. Να είστε καλά.